Συστήματα αναχέτησης οχημάτων για γέλια και για κλάματα. Ο λόγος για τις σκουριασμένες μπάρες στην παλιά Εθνική Οδό από Ηράκλειο προς Κοκκίνη Χάνη, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στο ύψος του κακού όρους. Άσε την ολισθηριότητα του οδοστρώματος εκεί. Παιδιά, είναι πολύ επικίνδυνο. Φεύγουν πολλά αυτοκίνητα και ειδικά τα βράδια που δεν υπάρχει φωτεινότητα, όταν υπάρχει υγρασία κάτω, πολλοί νέοι θα σκοτωθούν εκεί. Κανονικά δεν πρέπει να βγουν οι μπάρες επειδή σκουριάζουν και να μπει μπετό. Να γίνει δηλαδή ένα πεζούλι. Είναι επικίνδυνο και θέλει και η άσφαλτος πρέπει να διορθωθεί. Εκεί πέρα είναι θάνατος. Μπορεί να κρατήσει την πίεση από μια πόλη. Σε καμία περίπτωση. Οποιοδήποτε οχήματος, έτσι, ανεξαρτήτως βάρους, μηχανάκια, αυτοκίνητο. Καταρχάς και εδώ ο δρόμος είναι χάλια. Ξυλώστε τις και βάλετε σ' άλλο. Δηλαδή, που λέει ο λόγος, είχαν δικαιολογία με την άσφαλτο ότι θέλει, είναι χρονοβόρο. Με τις μπαριέρες δεν είναι χρονοβόρο. Βγάλεις και βάλε άλλες. Η γνώμη μου είναι ότι αν κάποιος είναι ανίκανο να το κάνει, απλά δεν θα το κάνει και θα βρίσκει δικαιολογίες για να μην το κάνει. Με φόντο τις απαράδεκτες αυτές εικόνες, ορατός είναι ο κίνδυνος να βρεθούν στη θάλασσα οχήματα που θα ολισθήσουν στην άκρη του δρόμου μετά από τροχείο ατύχημα ή μετά από βροχή, όπως τονίζουν μεταξύ άλλων σε ανάρτησή τους οι ενεργοί πολίτες Κοκκίνη Χάνη Βαθιανού Κάμπου. Είχα και εγώ την προσωπική ευαισθησία, διότι διέρχομαι από αυτό το δρόμο περισσότερο από 50 χρόνια. Έβλεπα την κατάσταση πώς είναι. Είναι πράγματι επικίνδυνο. Αν είδατε την ανάρτηση, υπήρχε το ίδιο εκείνο βράδυ τροχαίο ατύχημα και ήταν σπασμένα. Μετόπι και ο αριθμός της κυκλοφορίας ήταν υγεία. Ευτυχώς που δεν ήταν σε επίπεδο που μπορούσε να πάει στον κρεμό στη θάλασσα. Οι μπάρες αυτές, επειδή βρέχονται συνέχεια από τη θάλασσα, έπρεπε να είναι πιο ενισχυμένη η κατασκευή και να μην σαπίζουν με το παραμικρό. Εγώ προσωπικά έχω τηλεφωνήσει στην υπηρεσία την αρμόδια να έρθει να τις επισκευάσει και μου είπαν ότι δεν έχουμε μπάρες στην αποθήκη, κινδυνεύουν καθημερινά, κανένας το αυτή δεν υδρώνει. Αν γίνει κανένα ατύχημα, τότε θα τρέξουν όλοι. Αν πέσει κανείς από κάτω να σκοτωθεί ή να πνιγεί, τότε θα τρέξουν όλοι και θα πούνε ήρθε γι' αυτό, γιατί ήταν μεθυσμένος, γιατί έτρεσε, γιατί έκανε, γιατί έδιαξε. Πρόκειται μάλιστα για έναν δρόμο όπου συμβαίνουν συχνά τροχαία ατυχήματα. Οι πρώτες μεταλλικές μπάρες για την προστασία των διερχόμενων οδηγών κατασκευάστηκαν την περίοδο 1982-1984. Από τότε μέχρι σήμερα οι μπάρες έχουν αφαιθεί στη φθορά του χρόνου. Έγινε ύστερα από την ευαισθησία του πρώτου νομάρχη στο Ηράκλειο του Κυριάκου Γεωργιάδη του 1982. Τόσο παλιά είναι. Το 84 ολοκληρώθηκαν όλες σε όλο το μήκος και από το 84 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία αντικατάσταση. Αντικατάσταση, όπως θα δείτε, είναι τελείως σαπημένη. Αυτός ο δρόμος με την τέτοια πανοραμική θέα, με την τέτοια γραφικότητα που παρουσιάζει, κανονικά αυτός ο δρόμος θα έπρεπε να φωτιστεί. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία και με τη δική σας παρουσίαση να κάνουν κάτι. Σαφέστατα θα έπρεπε να έχουν αλλαχτεί. Τι να πούμε για τις μπάρες. Θα κρίνεις από την κατάσταση του κεντρικού δρόμου. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να σας πω. Δημότες και οδηγοί καλούν την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης να προχωρήσει άμεσα σε αναγκαίες εργασίες για την αντικατάσταση της μεταλλικής μπάρας σε όλο το μήκος του δρόμου.